Αυτοί οι μεγάλοι συγκέντρωση σήμερα εδώ στη Γαλλικία, στο Σαντιάκο, προμηνύει τη νέα μεγάλη άνοδο της εναλλακτικής αριστεράς της Γαλλικίας. Εκεί έστε grande comicio εκεί να Γαλλίθα, στο Σαντιάκο, τυπώστε εκεί ο grande subida και vai ter a esquerda. Σε αυτές τις ευρωεκλογές θα αποδείξετε ότι σωστά κάποιοι λένε ότι είσαστε ο ΣΥΡΙΖΑ της Γαλλικίας, όχι μόνο ως προς την αντίληψη, αλλά και ως προς τις εκλογικές σας επιδόσεις. Vocês agora vão demonstrar que nessas eleições vão demonstrar que vocês são o Siriza da Galiza. Γιατί πράγματι η αριστερά για να είναι αριστερά πρέπει να ενώνει και όχι να διαιρεί, και αυτό έχει και το νόημα της απόφασής μας να έχουμε μια κοινή καμπάνια και την δική μου υποψηφιότητα για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Porque a esquerda é para unir e não é para dividir. Por isso decidimos fazer uma campanha concentrada, unida. Por isso que a minha apresentação como candidato para a presidência da comissão. Μια υποψηφιότητα που θέλουμε να απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της Ευρώπης, ανεξάρτητα από αν κατοικούν στο βορρά ή στο νότο. Διότι σήμερα ο νεοφιλελευθερισμός διαιρεί την Ευρώπη, εμείς θέλουμε να ενώσουμε την Ευρώπη. Uma candidatura que estirize para todos, ou seja, vive no sul da Europa ou no norte da Europa. Temos uma candidatura que une a Europa e não divide a Europa. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους λαούς που υποφέρουν από την πολιτική της λιτότητας. Ευχαριστούμε σε όλους τους πόπους και σώφουν τέστα πολιτικά τα αυστηρικά. Σε όλους τους λαούς που υποφέρουν από τα βάρβαρα μέτρα του νεοφιλελευθερισμού. Τόλους τους πόπους και σώφουν τις μητήτες βάρβαρας του νεολιμπεραλισμού. Απευθυνόμαστε και τους λέμε, τώρα είναι η ώρα να πούμε φτάνει πια, ως εδώ, νουν καμπάρις. É para dizer basta, basta, nunca mais. Απευθυνόμαστε όμως ειδικότερα στις νέες και στους νέους της Ευρώπης. Nós dirigimos aos jovens da Europa. Γιατί για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Ευρώπης μια νέα γενιά ανθρώπων θα ζήσει χειρότερα από ό,τι η προηγούμενη γενιά. Porque a primeira vez depois da pós-guerra uma geração vai viver pior que a anterior geração. Είναι μια γενιά που μπαίνει στη ζωή χωρίς ελπίδα και προοπτική για το μέλλον. É uma geração que entra na vida sem nenhuma esperança, sem nenhum futuro. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, αυτό που συμβαίνει στη Γαλλικία, αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία,
να έχουμε ποσοστά ανεργίας των νέων πάνω από 60% είναι απαράδεκτο και ντροπή για την Ευρώπη. Inadmissível, é vergonhoso para a Europa ter essas grandes taxas de desemprego com jovens, mais de 60% na Grécia, na Galiza, em Espanha. É inadmissível, vergonhoso. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε την Ευρώπη της μιζέριας, της φτώχειας και της ανεργίας. Não podemos aceitar esta Europa da miséria, da pobreza, do desemprego. Γι' αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, άμεση προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς είναι να ξανακερδίσουμε το δικαίωμα της εργασίας στην Ευρώπη. Por isto, companheiras e companheiros, amigas e amigos, é a prioridade da esquerda europeia é reconquistar o direito ao trabalho. Έτσι να ξαναδώσουμε ελπίδα στη νέα γενιά, τερματίζοντας τη λιτότητα, δίνοντας χώρο στους νέους ανθρώπους να βάλουν τη δική τους φραγίδα στο μέλλον της Ευρώπης. Para conseguir dar, devolver a esperança aos jovens, devolver e conseguir dar eles a hora, a oportunidade de pôr o seu carimbo nesta Europa que nós queremos. Mas a Europa não sofre só από τη λιτότητα και την ανεργία. A Europa não só sofre da austeridade e do desemprego. Οι βάρβαρες αυτές πολιτικές για να εφαρμοστούν είχαν μία προϋπόθεση. Essas políticas bárbaras tinham o seguinte pressuposto. Την συρρήκνωση της δημοκρατίας. Isto era a redução da democracia. Γι' αυτό λοιπόν, εμείς λέμε ότι αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να σταματήσουμε τη λιτότητα και να ξανακερδίσουμε τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Por isto nós dizemos, temos que terminar com a austeridade e reconquistar a democracia na Europa. Και πρέπει να επισημάνω ότι τα τελευταία χρόνια η Ισπανία με την κυβέρνηση Ραχόι έχει γυρίσει 35 χρόνια πίσω. Και εκεί η Ισπανία, που είναι στην κυβέρνηση Ραχόι, está voltar atrás 35 anos atrás. Με την νεοσυντηρητική επίθεση, τη σκοταδιστική επίθεση στα δικαιώματα των γυναικών. Com este ataque, reacionário aos direitos da mulher. Ακυρώνοντας την ομοθέτηση των ανθρώπων. Και αυτός είναι ένας κίνδυνος όχι μόνο για την Ισπανία, αλλά για όλη την Ευρώπη. Isto é um perigo, um risco, não só para a Espanha, mas para toda a Europa. Διότι αν αυτό συμβαίνει σήμερα εδώ, αύριο θα συμβεί και αλλού. Porque isto acontece isto hoje, aqui, amanhã também acontecerá em outro país. Γι' αυτό η αλληλεγγύη είναι αναγκαία, έστω και τώρα, από τα κάτω, με αυτοοργάνωση, να συγκροτηθεί ένα ευρωπαϊκό, κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών. Por isso, agora é urgente criar um método de defesa da mulher, de baixo para cima, ao nível de todos os países. Προκειμένου να ανακόψουμε τη νεοσυντηρητική επέλαση στην Ευρώπη. Para travar este ataque bárbaro na Europa. Γι' αυτό στις 25 του Μάη ψηφίζουμε και για την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Por isto, em 25 de maio, também votamos também para a defesa, da democracia. Ψηφίζουμε εναλλακτική αριστερά στη Γαλλία, ενωμένη αριστερά στην Ισπανία, ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Votaremos para a esquerda alternativa na Galiza, a esquerda
na Espanha e para o Siriza na Grécia. Que todos nos alegremos ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά η πραγματική αριστερά θα κερδίσει ευρωπαϊκές εκλογές σε ευρωπαϊκή χώρα και πολύ σύντομα θα είναι η νέα κυβέρνηση της Ελλάδας. Por isso quero garantir que o ΣΥΡΙΖΑ nessas eleições vai ser primeira força e logo a seguir vai ser o mesmo que poder na Europa. Και αυτή η νίκη θα είναι ένα θετικό παράδειγμα, θα δημιουργήσει εξελίξεις σε όλη την Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι θα είναι το θετικό παράδειγμα της αλλαγής σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Isto vai ser, esta nossa vitória vai ser um bom exemplo para toda a Europa, com consequências positivas para toda a Europa, a um novo tempo para a Europa. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η θέση μιας Ευρώπης του φόβου για την ανεργία και την φτώχεια, εμείς θέλουμε μια Ευρώπη που θα υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας. Κουμπανιέρας και κουμπανιέρους, ευαίσθητο μια Ευρώπη δυνέτου, μια Ευρώπη δυνέτου, παρ' τον τζεμπρέκο, κρέμους, μια Ευρώπη πας τις necessidades humanas, para as necessidades da sociedade. Στη θέση της Ευρώπης του φόβου θέλουμε την Ευρώπη της ελπίδας και της αλληλεγγύης. Em vez da Europa do medo, queremos uma Europa de esperança e da solidariedade. Στη θέση της Ευρώπης των εργατικών και των καθαρέων, θέλουμε την Ευρώπη των λαών. Em vez da Europa dos banqueiros do capital, queremos a Europa dos povos. Αυτή την Ευρώπη, η σημερινή Ευρώπη της κυρίας Μέρκελ και των τραπεζών, δεν την θέλουμε. Δεν είναι η δική μας Ευρώπη. Esta Europa, dos bancos e da senhora Merkel, não queremos, não é a nossa Europa. Αυτή την Ευρώπη θα την αλλάξουμε με τους δίποτε τους αγώνες μας. Esta Europa vamos mudar para outra Europa com os nossos votos e pelas nossas lutas. E αυτό στις 25 Μαΐου, κάθε Ευρωπαίος πολίτης, σε κάθε γωνιά αυτής της Υπήρου, κρατάει το κοινό μας μέλλον στα χέρια. Por isto, o cada cidadão Europa e qualquer canto do nosso continente segura nas suas mãos o nosso futuro. Αυτές οι ευρωεκλογές, σε αυτές τις ευρωεκλογές, δεν ψηφίζουμε μόνο για να εκλέξουμε ευρωβουλευτές, ψηφίζουμε για την ίδια τη ζωή μας. Nessas ευρωεκλογές, nós só votamos para aumentar o número dos nossos eurodeputados. Nós votamos para a nossa própria vida. Γιατί η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα σε ένα ιστορικό σταυροδρόμιο. Porque a Europa hoje está perante uma encruzilhada histórica. Ή θα συνεχίσει με λιτότητα, ανεργία και φτώχεια για πολλά ακόμη χρόνια, ή θα αλλάξει πορεία με ανάπτυξη, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Ou continuará neste caminho da pobreza, da austeridade, ou muda para o progresso, para a justiça e para o bem social. Γι' αυτό στις 25 του Μάη ψηφίζουμε για την Ευρώπη, αποφασίζουμε για τη ζωή μας και το μόνο πραγματικό δίλημα είναι
λιτότητα ή δημοκρατία. Por isso, para estas eleições, o dilema real é austeridade ou democracia. Λιτότητα ή κοινωνική συνοχή. Austeridade ou coesão social. Και εν τέλει το δίλημα είναι με την Ευρώπη των λαών ή με την Ευρώπη των τραπεζών. E o dilema afinal é com a Europa dos povos ou com a Europa dos bancos. Με την Ευρώπη της αριστεράς ή με την Ευρώπη της κυρίας Μέρκελ. Com a Europa da esquerda ou com a Europa da senhora Merkel.